Ελπίζω να μην έχω τίποτα στα δόντια μου γιατί... Ελπίζω να μην έχω τίποτα στα δόντια μου γιατί τρώω κρουασανάκι. Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα haul από την Αμερική. Θα σας δείξω τις αγορές μου. Τον προηγούμενο μήνα τέτοια μέρα μου βρισκόμουν εκεί. Τέλος πάντων στο θέμα μας. Ας μην φλιαρώ. Πήγα σε ένα outlet το οποίο ήταν στο New Jersey. 20 λεπτά από το Clark που έμενα εγώ. Σας το λέω γιατί μπορεί σε περίπτωση που θέλετε να πάτε κι εσείς ή πάτε κάποια στιγμή στην Αμερική, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να επισκεφτείτε αυτό το outlet. Αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν Jersey Shore, αλλά για να είμαι σίγουρη θα μπορώ να το κοιτάξω. Λοιπόν, λεγόταν Jersey Shore, πολύ καλά το λέω. Ήταν ένα outlet το οποίο είχε φοβερές τιμές. Φαίνονται σαν κερατάκι, αυτό είναι η ιδέα μου. Τώρα το πρόσεξα. Τέλος πάντων. Έχει απίστευτες τιμές λοιπόν αυτό το outlet. Μπορούσες να βρεις ρούχα με 60, 70, 80% κάτω από τις τιμές που βρίσκεις εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μιλάω για πολλά ρούχα που είναι ίδια. Μπορεί να μην είναι φετινή κολεξιόν, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν είναι όμως ρούχα τα οποία τα βλέπεις και λες ότι ήταν πριν 100 χρόνια. Μιλάμε για outlet το οποίο, τα outlet της Αμερικής από ό,τι ξέρω είναι έτσι. Δεν είναι σαν το MacArthur, ενώ στις τιμές που έχει το MacArthur είναι πολύ καλύτερες στις τιμές. Καμία σχέση, γιατί έχω πάει στο MacArthur και δεν έχω μείνει ευχαριστημένη ή βρίσκεις παλιατζούρες ή αυτά που πουλάει δεν είναι σε normal τιμές. Και το έχω ακούσει και από άλλους να το λένε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και θα σας πω και άλλα πραγματάκια στη συνέχεια του βίντεο. Να σας πω ότι κυρίως αγόρασα φόρμες. Είχα πολύ ανάγκη από φόρμες και εδώ στη Ρόδο δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Δεν έβρισκα φόρμες τέλος πάντων ή τις έβρισκα πολύ ακριβά. Θα ξεκινήσω με αυτή τη φόρμα εδώ. Αυτό εδώ είναι το παντελόνι, θα τα βλέπετε βέβαια και σε κλιπάκια. Είναι της εταιρείας Tommy Hilfiger. Αυτό εδώ είναι το φούτερ. Ήθελα και φουτεράκια αρκετά, γιατί λατρεύω τα φούτερ. Δεν την πήρα πάνω από 60 με 65 δολάρια μιλάω, γιατί ξέρουμε ότι τα δολάρια σε ευρώ είναι λιγότερα. Οπότε όλο το σετ είχε γύρω στα 60 δολάρια. Βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι ένα παντελονάκι φόρμας, μόνο το από κάτω βρήκα, το οποίο είναι της εταιρείας DKNY. Καταρχήν να πω ότι δεν θέλω να φλεξάρω. Επειδή τα περισσότερα είναι εταιρείες γνωστές, είναι Michael Kors, είναι Abercrombie, είναι DKNY, Calvin Klein και όλα αυτά. Δεν το κάνω για να φλεξάρω ή κάτι τέτοιο, απλά τα έχω βρει σε πάρα πολύ καλές τιμές και θεωρώ ότι εάν πάει κάποιος από εσάς από πάει Αμερική, να είναι προετοιμασμένος για αυτά που θα βρει, γιατί τέτοιες τιμές εδώ στην Ελλάδα δεν βρίσκουμε, γι' αυτό σας λέω και τις τιμές που τα έχω πάει, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Και είναι λοιπόν αυτό το παντελόνι, το οποίο έχει πάνω εδώ στο σκηνάκι του την εταιρεία DKNY. Έχω να πω ότι αυτό το παντελόνι το βρήκα εγώ στην Αμερική 25 δολάρια. Και στην Ρόδο το βρήκα το ίδιο ακριβώς, σε μαύρο, με 80 ευρώ. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Όταν το είδα ήταν μεγάλο το σοκ για μένα. Και λέω αν είναι δυνατόν. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το t-shirt, Calvin Klein, όπως και το φούτερ που φοράω, είναι της ίδιας εταιρείας. Εγώ τα φοράω πάρα πολύ αυτά το καλοκαίρι ή ακόμη και τώρα με ζακετούλα τα φοράω τα κοντομάνικα. Το t-shirt είχε 19 δολάρια και αυτό είχε 30 δολάρια, ούτε καν 30, 29 παίζει. Και μιλάω για δολάρια έτσι, το ξαναλέω, τα δολάρια σε ευρώ είναι λιγότερα. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν το βρίσκεις κάτω από 100 ευρώ, τουλάχιστον εγώ που έχω κοιτάξει γύρω στα 100 ευρώ το βρίσκω. Πάμε σε Nike, που έχω πάρει αυτή εδώ τη φορμούλα, η οποία θα τη δείτε και στο κλιπάκι, είναι άνετη, την ήθελα έτσι φαρδιά και γενικά τις φόρμες που μου αρέσουν τις παίρνω φαρδιές, γιατί θες να είσαι άνετος, με λάστιχο από κάτω. Αυτή η φόρμα είχε 23 δολάρια. Και αυτό εδώ, το φουτεράκι από πάνω, το οποίο δεν είναι σετ, απλά εγώ το φορώ σαν σετ, είναι rose gold, είναι εκπληκτικό, έχει αυτό εδώ στο μανίκι, είναι υπέροχο, το αγαπώ, το έχω λατρέψει ήδη, το έχω λιώσει, το φοράω συνέχεια, είναι πάρα πολύ μαλακό,
Το συγκεκριμένο ήταν από τα ακριβά, μπορώ να σας πω. Είχε 40 δολάρια. Αλλά δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα θα το βρεις κάτω από 60 ευρώ αυτό. Και πάμε σε ένα άλλο t-shirt, το οποίο είναι από Under Armour. Αυτά κι αν ήταν φτηνά εκεί. Αυτό το πήρα καθαρά για γυμναστήριο. Είναι αυτή η ποιότητα για να υδρώνεις και απορροφάει και όλα αυτά. Το πήρα 9 δολάρια μόνο. 9. Και το βάζω συνήθως σετ με αυτό εδώ το κολάν, το οποίο είναι της εταιρείας Reebok. Το γράφει και εδώ πίσω. Έχει και σαν τσεπούλες, είναι πολύ ωραίο. Έτσι σε γκρι αποχρώσεις, το βάζω συνήθως μαζί, αλλά συνήθως, όχι το φοράω μόνο έτσι. Το κολάν είχε 13 με 14 δολάρια, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Δυστυχώς έπρεπε να βγάλω τις τιμές από πάνω. Μην γίνει καμιά βλακία με το τελωνείο όταν ήμασταν στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό έβγαλα τα πάντα από πάνω. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα όλοι φεύγανε με βαλίτσες από το outlet, γιατί ήταν τόσο πολλά τα ψώνια, οπότε αγόραζαν μια βαλίτσα και τα βάζαν όλα μέσα. Σκεφτείτε. Λοιπόν, μετά έχω να σας δείξω μια ακόμη φόρμα, δηλαδή πόσες φόρμες, τουλάχιστον ήμουν συγκρατημένη και πήρα πράγματα που ήθελα. Είναι μια Abercrombie, η οποία αυτή δεν είναι από το συγκεκριμένο outlet, είναι από το μαγαζί της Abercrombie, θα τη δείτε πιο καλά φορεμένη, το οποίο ήταν στη Νέα Υόρκη, κεντρικά, και αυτό το παντελόνι, και είχε σε όλα 50% έκπτωση και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Πήγα να αγοράσω αυτή τη φόρμα και είχε 120 δολάρια αρχική. Δεν είχα καταλάβει ότι είχαν εκπτώσει. Και καθώς την αγόρασα, μου λέει η κοπέλα 60 δολάρια. Λέω τι φάση τώρα, λέω μάλλον εγώ δεν κατάλαβα καλά, τα αγγλικά μου κάτι δεν κατάλαβα, τα πλήρωσα και δεν έδωσα σημασία. Και μετά μου λέει ο φίλος μου, λέει κατάλαβες τι έγινε, την πήρε σε μισή τιμή. Λέω πλάκα μου κάνεις, δεν έπαιρνα άλλη μία. Και πήγα την επόμενη μέρα και πήρα άλλη μία φόρμα, που έχει αυτό εδώ το παντελόνι και η ζακέτα της είναι αυτή εδώ. Απλή, γράφει δηλαδή απλά την εταιρεία πάνω. Αλλά δεν είχα ξαναπάρει εγώ τέτοια φόρμα και έκανε και αυτή 60 δολάρια με την έκπτωση πάνω κάτω. Μιλάμε για σετ. Σετ! Καταρχήν να σας πω ότι τα Abercrombie έχουν φοβερή ποιότητα. Είναι πάρα πολύ μαλακά τα φούτερ και τα παντελόνια. Είναι απίστευτες οι ποιότητες που έχουν. Δεν είχα ξαναγοράσει και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η μαύρη ειδικά την έχω φορέσει αρκετές φορές από τότε που πήρα, την πέρασε ελάχιστες, είναι λίγο και πιο δύσκολο. Το επόμενο είναι μια ζακέτα Michael Kors, το οποίο είναι από το outlet που είχα πάει και τα είχε όλα την ημέρα που πήγα, τα είχε 50% και είναι αυτή εδώ. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή, έχει αυτό εδώ στο χέρι. Είναι υπέροχη, την αγαπώ, τη λατρεύω, δεν την έχω βάλει ακόμη πάρα πολλές φορές, αλλά εντάξει, έχουμε μπροστά μας καιρό. Είναι υπέροχη, την πήρα γύρω στα 50 δολάρια, είχε 100, είχε 120 ή 50 ή 60 δολάρια την αγόρασα. Πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο footer Michael Kors, που δεν υπάρχει να το βρεις 150 στην Ελλάδα. Από Abercrombie ξέχασα να σας δείξω και το σκουφάκι που πήρα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ούψ. Είναι αυτό εδώ. Ήθελα ένα μπες. Οκ, δεν ξετρελαίνομαι. Πώς είμαι έτσι, Παναγία μου, πώς είμαι. Λοιπόν, δεν ξετρελάθηκα επειδή έγραφε μπροστά το Abercrombie και αυτό είχε έκπτωση. Το πήρα 8 δολάρια. Τίποτα. Εδώ άλλα και άλλα σκουφάκια έχουν 10 και 15 ευρώ εδώ στη Ρόδο. Και μετά πήρα και ένα μπουστάκι το οποίο ξέχασα να σας το δείξω με τις φόρμες και είναι αυτό εδώ από Reebok. Έχει και επένδυση, ενίσχυση βασικά. Είναι πανέμορφο και πάρα πολύ βολικό για γυμναστήριο. Το είχε 12 δολάρια. Παραπάνω δεν είχε σίγουρα. Και στην Αμερική έμενα σε συγγενείς, οπότε τα Χριστούγεννα μου κάναν και αρκετά δωράκια, όπως μου κάναν αυτό εδώ το DKNY πορτοφολάκι. Περιττό να σας πω ότι αυτά εκεί ήταν τζάπα, έτσι. Με 20 δολάρια, 15 έπαιρνες ένα τέτοιο πορτοφολάκι. Βρες το στην Ελλάδα και έλα πες μου πόσο έχει. Γιατί 20 δολάρια και 15 αποκλείται να το βρεις. Σοκαρίστηκα. Αυτό μου το κάνω δώρο, δεν το αγόρασα εγώ. Αλλά τα κρατάω συχνά, ας πούμε, αν θες να πεταχτείς στο mini market, super market και θες έτσι γρήγορα να πιάσεις ένα πορτοφολάκι. Έχω γυρίσει αυτό το σημείο τουλάχιστον 4-5 φορές. Γιατί
Η κάμερα κάτι δεν θέλει σήμερα, γι' αυτό βλέπετε και λίγο μια αλλαγή στο πλάνο, αλλά δεν πειράζει. Τελειώνει το βίντεο, απλά ήθελα να σας δείξω και δύο πιτζάμες που έχω αγοράσει. Είναι αυτή η οποία μου την κάνανε δωράκι, η αλήθεια είναι αρκετά χοντρή. Είναι έτσι εδώ, είναι DKNY, είναι αρκετά χοντρούλα για τη Ρόδο, δύσκολο να τη φορέσω. Αλλά και κάποιο ταξίδι, είναι όμως πάρα πολύ ωραία και μαλακιά, είναι υπέροχη. Και η άλλη είναι μία πιτζάμα από Victoria's Secret, είναι σατέν, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που την είδα. Και κάνει και αυτό εδώ στο πόδι. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είχε 90 δολάρια και λέω όχι, είναι πολλά να τα δώσω. Και μετά πήγα τυχαία, μετά από 2-3 μέρες ξανά στο μαγαζί και τις είχε με έκπτωση και έκανε 60 δολάρια που και πάλι ήταν πολλά για πιτζάμα, δηλαδή δεν αγοράζεις εύκολα πιτζάμα με 60 δολάρια, αλλά εν τέλει με πίεσε και η παρέα και μου λέει έλα πάρ' την αφού σου έχει κολλήσει και τη θέλεις, πάρ' την. Και την πήρα και πολύ καλά έκανα να σας πω την αλήθεια. Και αυτό που πήρα είναι μία βαλίτσα. Ναι, οκ. Δεν είναι πολύ εύκολο να σας δείξω αυτή τη βαλιτσούλα. Είναι αρκετά μεγάλη όπως βλέπετε εδώ. Είμαι ολόκληρη εγώ, μπορώ να μπω άνετα μέσα, να πω διακοπές και να μην με πάρει κανείς χαμπάρι. Είναι της εταιρείας Juicy και την πήρα μόνο 75 δολάρια και είναι η μεγάλη βαλίτσα. Δεν θα την ξαναφέρω να σας τη δείξω, αλλά έχει υπέροχο χρώμα. Την αγαπώ, εντάξει, μου την έχουν χτυπήσει λίγο. Βαλίτσα είναι, θα χτυπηθεί. Κάτω όμως από 75 δολάρια καλής ποιότητας βαλίτσα δεν υπήρχε περίπτωση να βρω, γι' αυτό και την αγόρασα γιατί είχα ανάγκη από μια βαλίτσα. Τελείωσε αυτό το βίντεο, τελείωσαν οι αγορές μου από την Αμερική. Αυτά αγόρασα, όμως πήρα και καλλιτικά εννοείται αυτό, αλλά θα τα δείτε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι και ένα βίντεο με μακιγιάζ με καινούργια καλλιτικά από την Αμερική. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας άρεσαν όλα τα πραγματάκια που σας έδειξα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά!